ο σχεδιασμός μας για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής Μεγαλόπολης περιλάμβανε και μια διαδρομή η οποία να την ολοκληρώναμε και να διαφημίζαμε, που να είχε σαν σκοπό να ενοποιήσει τους αρχαιολογικούς χώρους της ευρύτερης περιοχής Μεγαλόπολης και του Λυκαίου Όρους. Ξεκινώντας λοιπόν από το αρχαίο θέατρο κάποιος επισκέπτης και το παλιό το αρχαίο βουλευτήριο, το κοινό των Αρκάδων, θα πήγαινε κατευθείαν προς την αρχαία Γόρτινα, από την αρχαία Γόρτινα Καρύτερα, από Καρύτερα αρχαία τραπεζούντα στο Πολεμιστικό Μουσείο του Ισώματος, το οποίο τώρα γίνεται, και από εκεί θα ανέβαινε πάνω κορφή Λυκαίου Όρους, θα συνέχιζε προς Επικούριο Απόλλωνα και θα γύριζε μέσω της Νέδας στην αρχαία Λυκόσουρα και να ολοκλήρωνε τον κύκλο αυτό στη Μεγαλόπολη. Για να φτιάξουμε διαδρομή αυτή, απαιτούνται κάποιες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο. Δύο από αυτές τις κάνουμε και είναι στη φάση τώρα της ολοκλήρωσης. Η μία είναι το κομμάτι Νέδα Λύκειο και το άλλο είναι ο δρόμος από Καρύτερα Μαυριά Κυπαρίσια προς Ίσωμα. Υπάρχει και μια τρίτη διαδρομή η οποία πρέπει να γίνει για να κλείσει αυτός ο κύκλος, αυτή η διαδρομή. Είναι μεταξύ Κορφή Λυκαίου Όρους και Επικούριος Απόλλων. Εκεί έχουμε εντάξει δύο έργα. Ένα του προϋπολογισμού 1.200 και το δεύτερο 500.000. Το πρώτο είναι από το πρόγραμμα των πυροπλήκτων και το δεύτερο από το ΕΑΠ Μεγαλόπολης. Όταν δημοπρατήθηκε το έργο αυτό και ξεκίνησαν οι εργασίες για να γίνει ο δρόμος Κορφή Λυκαίου Επικούριος, παρενέβη η αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία ζήτησε μια επικαιροποιημένη έγκριση, γιατί υπήρχε μια παλιότερη έγκριση της αρχαιολογίας, και μας παρέμπησε στο τοπικό αρχαιολογικό συμβούλιο της Πελοποννήσου, από το οποίο πήραμε και έγκριση. Και ενώ όλα ξεκίνησαν και θα ξεκινάγαμε το έργο, ξαφνικά παρενέβη ένας αρχαιολόγος καθηγητής από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια στην Αμερική, ο οποίος κάνει ανασκαφές κάθε καλοκαίρι στην περιοχή του Λυκαίου Όρους, έκανε έστε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Υπουργό Πολιτισμού και προς το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, και αυτό ούτε λίγο ούτε πολύ. Γιατί βλέπετε, έχουμε πολλά μνημόνια στην Ελλάδα, δεν έχουμε μόνο τα οικονομικά μνημόνια, έχουμε και άλλα μνημόνια. Μας θεώρησε ότι εμείς είμαστε η καταστροφή των αρχαιοτήτων, μιας και δεν έχουμε μόνο αρχαιότητες. Και έστειλε λοιπόν επιστολή ότι με αυτό που κάνουμε θα καταστρέψουμε τις αρχαιότητες, διότι ένα από αυτά που είπε είναι ότι άμα γίνει ο δρόμος θα πηγαίνουν πιο εύκολα οι αρχαιοκάπηλοι και θα κάνουν ένα σκαφές. Λες και τώρα που είναι χωματόδρομος, γιατί υπάρχει δρόμος πολύ κακός με νεροφαγές, δεν μπορεί να πάει ο αρχαιοκάπηλος και να δουλεύει εκεί μέρες ολόκληρες, να μην τον πάρει κανείς είδηση, ενώ τουλάχιστον άμα γίνει ο δρόμος και περνάνε και επισκέπτες, κάποιος μπορεί να τον δει. Και αυτός λοιπόν έστειλε μια μακροσκελέστατη επιστολή, όπως είπα, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Υπουργό Πολιτισμού και ζητούσε να σταματήσει το έργο αυτό. Φτάσαμε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, στο οποίο παρέστηκε εγώ προσωπικά την Τρίτη του απόγευμα μαζί με τις τεχνικές υπηρεσίες της Αρκαδίας. Τους εξηγήσαμε τι θέλουμε να κάνουμε. Τους είπαμε ότι πέρα από τον δρόμο που θέλουμε να φτιάξουμε, θα κάνουμε και κάποια αντιπλημμυρικά έργα, να μην πηγαίνουν τα νερά μέσα στις αρχαιότητες όπως τρέχουν τώρα, μέσα στις νεροφαγές που έχουν δημιουργηθεί. Αλλά δυστυχώς το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο δέχτηκε την πρόταση του Αμερικάνου καθηγητή. Και έτσι λοιπόν αυτή η σκέψη που είχαμε, αυτός ο αναπτυξιακός, αυτή η αναπτυξιακή διαδρομή, προς το παρόν δεν θα ολοκληρωθεί. Λυπάμαι, εμείς θα συνεχίσουμε, θα προσπαθήσουμε, θα κάνουμε έστω τη θεραπεία όπως προβλέπει ο νόμος, αλλά μας φέρνει πάρα πολύ πίσω και νομίζω ένα αναπτυξιακό κομμάτι εκεί, αυτή την περιοχή, δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί και να αναδειχθεί όπως εμείς το είχαμε σχεδιάσει. Δεν θα μπορούσατε δηλαδή μόνο με την απόφαση του τοπικού αρχαιολογικού συμβουλίου να προχωρήσετε, επειδή είναι θετική έγκριση? Όχι, γιατί όταν έγινε αυτή, όταν πάρθηκε αυτή η απόφαση εδώ, ο Ρωμάνο το έμαθε και έστειλε κατευθείαν στον Υπουργό Πολιτισμού και στον Πρόεδρο Δημοκρατίας και έγινε πρόταση να πάμε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, γιατί θεωρήθηκε μείζονος σημασίας και γι' αυτό λοιπόν και έγινε αυτό. Δεν τίθεται θέμα να καταστραφούν αρχαιολογικά μνημεία ή να καταστραφεί αρχαιολογικός χώρος από τις εργασίες που θα γίνει? Η διαδρομή αυτή είναι περίπου 7 χιλιόμετρα. Το επίμαχο κομμάτι είναι 400 μέτρα. Εμείς για το μέρος αυτό, το οποίο περνάει ακριβώς δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο, είπαμε διάφορες προτάσεις. Είπαμε να μην το πειράξουμε καθόλου, να μην ρίξουμε άσφαλτο. Το τοπικό αρχαιολογικό συμβούλιο είχε προτείνει, αν ρίξουμε άσφαλτο, να ρίξουμε καφέ. Πράγμα το οποίο είχαμε δεχθεί. Στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, εμείς προτείναμε να κάνουμε μια διαμόρφωση των μέτρων αυτών, των 400 μέτρων, ή να ρίξουμε χαλίκι ή κάποια άλλα υλικά τα οποία χρησιμοποιούν οι αρχαιολόγοι, όπως το αρχαίο θέατρο του Ερχομενού που έχουν ρίξει ένα υλικό άλλο, το οποίο δεν είναι άσφαλτος. Αλλά δυστυχώς, από ό,τι κατάλαβα, είχε πάρθει η απόφαση, ήταν η λυμένη απόφαση. Πριν πάμε εμείς να πούμε τα δικά μας πράγματα στο Κεντρικό Αρχαιολογικό, είπαμε ότι υπάρχουν πολλά μνημόνια.